Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας στο YouTube. Σήμερα θα σας δείξουμε τη διαδικασία, το πώς μπορούμε να αλλάξουμε μοτέρ ρολού. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε κατεβάσει το ρολό μας. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα το πώς αλλάζουμε μοτέρ ρολού. Η πρώτη διαδικασία λοιπόν που ακολουθούμε είναι να απελευθερώσουμε τα ελάσματα από τον άξονα και να ξεβιδώσουμε ό,τι βίδα υπάρχει πάνω στον άξονα που συγκρατεί και το μοτέρ μας. Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να ξεβιδώσουμε τη βίδα όπου είναι η κούπα. Και να το σπρώξουμε τον πύρο προς τα μέσα. Αφού τραβήξαμε τον πύρο προς τα μέσα, τραβάμε τον άξονα και τον βγάζουμε. Το επόμενο βήμα που ακολουθούμε είναι να λύσουμε τις βίδες που συγκρατούν το διαχωριστικό. Βγάζουμε λοιπόν το διαχωριστικό ώστε να έχουμε πρόσβαση στη βάση του μοτέρ μας. Το βήμα ποιο είναι, να βγάλουμε τις ασφάλειες από τη βάση του μοτέρ και να κατεβάσουμε το μοτέρ μας. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία συνδεσμολογίας του ρεύματος στο καινούριο μας μοτέρ, τοποθετούμε στη βάση του. Ολοκληρώσαμε την τοποθέτηση του μοτέρ στη βάση του και τώρα τοποθετούμε πάλι το διαχωριστικό. Τοποθετήσαμε λοιπόν και το διαχωριστικό στο μοτέρ μας και πάμε να τοποθετήσουμε τον άξονά μας. Αφού λοιπόν τοποθετήσαμε και τον άξονα μας, συνδέουμε τον πύρο από την κούπα στο ρουλεμάν μας και ολοκληρώνουμε σφίγγοντας τη βίδα. Βάζουμε σε χρήση τώρα το μοτέρ μας και με τη βοήθεια του ρυθμιστικού φέρνουμε στη θέση τον άξονα μας όπου να βλέπουμε τις τρύπες. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα, εφόσον ολοκληρώσαμε και τη διαδικασία με το ρυθμιστικό μας στα κάτω όρια του ρολού μας, πάμε και βιδώνουμε τις βίδες του μοτέρ στην κούπα μας και είμαστε έτοιμοι. Στη συνέχεια, πιάνουμε τα ελάσματα επάνω στον άξονα. Τώρα, πατάμε το μπουτόν μας και ανεβάζουμε το ρολό μας στο επιθυμητό ύψος που θέλουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδικασία αλλαγής μοτέρ ρολού. Ας δούμε λοιπόν μία πώς κατεβαίνει το ρολό μας πλέον μετά την αντικατάσταση του μοτέρ μας. Και στο ανεβάσουμε. Αφού κάνουμε λοιπόν και τις δοκιμές μας ανεβάζοντας και κατεβάζοντας το ρολό μας, είμαστε έτοιμοι πλέον στη χρήση του. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη διαδικασία αλλαγής μοτέρ ρολού. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε.
Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.